Πάμε πρώτα σε μια πολύ ωραία συνέντευξη της Ελεονόρας Αντωνιάδου. Πού τη συναντήσαμε? Λοιπόν, Κατερίνα Νινιού τη συνάντησε στο θέατρο, πρωταγωνιστή σε μια παράσταση στα Κόκκινα Φανάρια που τη σκηνοθετεί ο Βασίλης Μπισμπίκης, η οποία παράσταση έχει ακουστεί πολύ. Για πολλούς λόγους. Είναι έτσι μια γροθιά στο στομάχι. Αποκαλύπτει πολλά. Μιλάει για τον Βασίλη Μπισμπίκη, μιλάει για τον Ντάνο. Μιλάει και για το ότι κάποιοι θεατές δεν αντέχουν το περιεχόμενο αυτής της θεατρικής παράστασης. Και κάποιοι φεύγουν. Κατά τη διάρκεια. Κατά τη διάρκεια. Και απορεί κιόλας πως ένα φιλί ανάμεσα σε δύο άντρες μπορεί να σοκάρει περισσότερο από φιλάθλους που χτυπιούνται μεταξύ τους. Συντάσσουμε φυσικά με την άποψή της και να την ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε. Όσο μας είπε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα Κόκκινα Φανάρια. Μετά από δύο χρόνια και κάτι σχεδόν, καταφέραμε να ανέβουμε. Μας πέτυχαν όλες οι καραντίνες. Θέλω να μου πεις λιγάκι αν έχεις νιώσει το βάρος του ρόλου. Νιώσα το βάρος περισσότερο επειδή πρεσβεύουμε μια συγκεκριμένη ομάδα της κοινωνίας, την τρανς κοινότητα αυτή τη στιγμή, την queer κοινότητα. Πιο πολύ ένιωσα αυτό το βάρος, το να είμαι πολύ σωστή σε αυτά τα στοιχεία. Πολλές φορές και μέχρι τώρα η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί και να βάλει και καλλιτέχνες queer μέσα στις παραστάσεις. Κατά πόσο να έρθει να δει μια τέτοια παράσταση, θέλω να μου πεις λίγο τον απόϊχο, τι έχεις εισπράξει. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι αγκαλιάζουν αυτό που βλέπουν και φεύγουν με ένα χαμόγελο, με μια σκέψη. Είχατε κάποιες ακραίες αντιδράσεις, ας πούμε, από το κοινό κάποια στιγμή? Ακραίες αντιδράσεις. Σηκώνονται και φεύγουν κάποιοι την ώρα της παράστασης. Βλέπουν ότι, όπα, εγώ μέχρι τόσο αντέχω. Σε στεναχωρεί και εσένα σαν ηθοποιός και τους άλλους ηθοποιούς όταν βλέπετε, ας πούμε, ότι φεύγουν από την παράσταση? Όχι. Είμαστε σε ένα θέατρο των 140-150 θέσεων, ας πούμε. Είναι τόσα άτομα μέσα και φεύγουν οι 5-6 κάθε φορά. Δεν μας ενοχλεί. Αν ο θεατής σοκάρεται περισσότερο βλέποντας δύο άντρες να φιλιούνται στο στόμα, παρά αν βλέπει έναν φύλαθλο να σκοτώνει κάποιον άλλον επειδή φοράει ελοχρώμα μπλούζα, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Στην παράσταση είμαστε όλοι ηθοποιοί. Η μοναδική που είναι από την τρανς κοινότητα είναι η Μπέτη Βακαλίδου, που έχει κάνει και αγώνα και έχει γράψει και βιβλία. Και μας έχει πάρει από το χέρι η Μπέτη και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να μην κάνουμε κάποια λάθη, να μην πούμε πράγματα με αγάπη εμείς, αλλά παρερμηνευτούν δυστυχώς, γιατί είναι μικρές ισορροπίες και λεπτές. Η τρανς κοινότητα ακόμα, νομίζω, δεν ακόμα ζει περίεργες καταστάσεις. Έμαθα πρόσφατα για μια κοπέλα που έχει κάνει την εγχείρηση, πήγε να νοικιάσει σπίτι και δεν της νοικιάσανε σπίτι. Της είπανε δεν θέλουμε να γίνει ότι και ότι το... Η πολυκατοικία μας. Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα που είσαι στο θέατρο, είσαι μικρή. Έχεις βιώσει τέτοιες συμπεριφορές, αυτά που έχουμε ακούσει για το θέατρο? Έχω σταθεί τυχερή, επειδή από πολύ μικρή μπήκα στην ομάδα του Βασίλη Μπισμπίκη. Νιώθω ασφάλεια, είμαστε σαν οικογένεια, είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Ο Βασίλης είναι σαν μπαμπάς μας από πάνω μας και μας προσέχει. Σαν σκηνοθέτης, πώς είναι? Είναι τρομερά καλός σκηνοθέτης. Δίνει πολύ μεγάλη ελευθερία στους ηθοποιούς του. Να αυτοσχεδιάζουμε, δεν έχει αυτό το στιγνό, το θα κάνεις αυτό και τέλος. Θέλει να παίρνει το καλύτερο από τον ίδιο τον ηθοποιό, οπότε μας αφήνει ελεύθερους. Τώρα που είναι ερωτευμένος είναι λίγο καλύτερος. Είναι πάντα πολύ καλός ο Βασίλης. Είναι πάντα πολύ καλός και πάρα πολύ δοτικός. Είχε φέρει Δέσποινα Βανδύ και κάποια φορέματά της μέσα στην παράσταση. Έχει βοηθήσει, έχει φέρει κάποια έχει φέρει. Ρούχα. Εγώ φοράω άλλα ρούχα, δεν έχω τέτοια σόου όπως έχουν τα υπόλοιπα παιδιά. Θα έπαιζες με τη Δέσποινα Βανδύ, αν χρειαζόταν κάποια στιγμή? Γιατί να μην παίξω, με όλους θα ήθελα να παίξω, με όλους τους ανθρώπους. Πολλοί νέοι συνάδελφοι έχουν αφήσει ξαφνικά, παρατάνε τις παραστάσεις και πάνε, ας πούμε, για να μπουν στο Survivor. Τι να κάνουν, επειδή ξέρω πώς είναι τα οικονομικά των ηθοποιών, επειδή ξέρω πώς είναι να κάνεις πρόβες πολύ καιρό απλήρωτος, να περιμένεις να ανέβει παράσταση, να σε έχουν με ποσοστά και να μην πληρώνεσαι, να μην έχεις κόσμο για να πληρωθείς. Θα το έκανες εσύ? Αν πεινάω, μου χαλάει η διάθεση. Αν δεν έχω καλό στρώμα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη παίκτρια. Επειδή είχες παίξει και με έναν πρώην παίκτη του Survivor. Με τον Γιώργο, τον Αγγελόπουλο. Μιλάτε τώρα, έχετε σχέσεις με τον Γιώργο? Μπορεί στο Instagram, ναι, να δούμε κάτι ο ένας τον άλλο και να επικοινωνήσουμε. Είχε γίνει πολύ δώρο τότε και με τη σκηνή με τον Αγγελόπουλο. Γενικά τις ερωτικές σκηνές, πώς τις χειρίζεσαι? Με χιούμορ. Θα πω για τον Γιώργο, όταν είχαμε μία σκηνή που με είχε καβαλήσει, ήταν έτσι από πάνω μου, σε κάτι πέτρες, κάτω είχε βράχια και τέτοια.
Ο Γλυκούλης, για να μην μου δίνει βάρος, επειδή πήρε πολύ ώρα αυτό το πλάνο, στηριζόταν στα χέρια του σαν να κάνει push-ups και τρέμαν τα χέρια του για να μην με αγγίζει και με βαραίνει. Που ήταν πολύ γλυκό. Θέλω να μου πεις λίγο για το body shaming. Yeah. Είχες πει ότι είχες χάσει ρόλο από... Ναι, αλλά όχι επαγγελματικά. Μιλάμε τώρα για ερασιτεχνικό θέατρο σαν παιδάκι. Επειδή όταν μεγάλωνα ήμουν ένα τροφαντό παιδάκι. Τότε ήταν ένας ρόλος που ήθελα στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, στο σχολείο, ας πούμε, σε δεσαϊκό θέατρο. Αλλά μου δίνανε το ρόλο του γάιδαρου, επειδή είχα παραπάνω κιλά. Δεν πειράζει, το έβαλα στόχο. Εγώ την επόμενη χρονιά τα χάσα τα κιλά, τον πήρα το ρόλο, τα κατάφερα. Πώς και δεν έκανες τηλεόραση φέτος, γιατί σε βλέπαμε στο τατουάζ. Δεν έκατσε, δηλαδή δεν είχα και κάτι. Μία πρόταση που να πω, α, ωραία, αυτό το πράγμα αξίζει, πάμε να το κάνουμε. Γιατί έχει φέτος. Έχει πάρα πολύ καλές δουλειές. Δεν με πήραν από τις καλές δουλειές, τι να κάνω, δεν με πήρανε τηλέφωνο. Πολύ μου άρεσε η συνέντευξη. Πολύ. Πολύ μου άρεσε ο τρόπος που τα λέει όλα η Ελεονόρα Αντωνιάδου. Είπε πάρα πολλά πράγματα για να σχολιάσουμε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο από το τέλος, από το πετάει ο γάιδαρος. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι με το body shaming όμως, που δεν ξέρω αν γίνεται η θελημένα ή όχι, προσπαθώ τώρα να το αποδομήσω. Είναι πολύ σκληρά αυτά τα οποία μπορεί να βιώσει ένα παιδί, είτε μέσα στο σχολείο ενώ στις νεαρές ηλικίες. Είτε τα καταλαβαίνουν είτε όχι τα παιδιά, και εκεί είναι και ο ρόλος των ανεκπαιδευτικών, των γονιών ασφαλώς, που είναι πολύ πιο σημαντικό. Μπορεί να σε σημαδέψει μέσα στη ψυχή σου με τέτοιο τρόπο, ώστε να το κουβαλάς και μεταγενέστερα. Το ήμουν τροφαντούλα, το περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο, έχει σημασία αυτό που σας λέω. Ήμουν τροφαντούλα, μου έδιναν το ρόλο του γαϊδάρου. Γιατί? Έλατε. Γιατί και στο όνειρο καλοκαιρινής νυχτός μπορεί να παίξει πάρα πολλά πράγματα. Μπορούσε να παίξει τον Πουκ. Το εξωτικό. Θέλω να σας πω ότι γενικότερα και σε αυτές τις ηλικίες το να παίζει, άντε να κάνει κάποιος μια επαγγελματική δουλειά και να έχει ονειρευτεί ένα συγκεκριμένο σωματότυπο για την πρωταγωνίστρια. Αλλά σε αυτές τις ηλικίες, στη σχολική παράσταση. Μικρές, όμως, καμιά φορά εγκλωβιζόμαστε σε μικρές παγίδες, οι οποίες δεν καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο είναι το μεγάλο σου αντίκτυπο στο χώρο. Το θέατρο πάντως είναι αναπόφευκτο. Έτσι. Δηλαδή το να χάνονται ρόλοι συμβαίνει και στο Hollywood, συμβαίνει. Είναι. Είναι νόμος ότι ανάλογα με τη σωματοδομή μπορείς να χάσεις ρόλο ακόμα και αν έχεις υποσχεθεί στο σκηνοθέτη. Στο εξωτερικό ξέρουμε πολλές τέτοιες ιστορίες ότι πόσα κιλά θες να χάσω. 10-15 θα τα χάσω. Καλά, αυτό είναι σκληρό. Όπως και παίρνει κιλά. Όπως και παίρνει. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο όταν έκανε τον Αλ Καπόνε είχε πάρει 25 κιλά. Κάτι. Καταρχήν είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν ηθοποιός μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι πολύ σε κερδίζει και μου αρέσουν αυτές οι γυναίκες, μια και πλησιάζει και η μέρα της γυναίκας. Σε κερδίζει ο τρόπος που μιλάει και η ενέργειά της και όχι τόσο το ότι όντως είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Γιατί είναι ανεπιτίδευτη. Ισχύει αυτό. Χαλαρή, ήρεμη. Τότε που έλεγε παιδιά για τη σκηνή, ήταν στο τατουάζ με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, είχε γίνει χαμός. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε ο Γιώργος, ο Ντάνος για το κιόλα. Και ήταν ένα δώρο στο σκηνή. Ήταν εκείνη τη στιγμή. Ναι, όλοι είχαν πέσει πάνω τη. Πώς είναι να φυλάς τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Τότε είχε γίνει χαμός, δεν ξέρεις. Ναι, μωρέ, γιατί είναι ένας ωραίος άντρας που είχε πολύ μεγάλη απήχηση και ήταν μια ερωτική σκηνή. Πάντα αυτά τα πιπερά τα λίγο. Και ακόμα έχει. Και η Ιωάννα, θέλω να πω σε αυτό το σημείο, μπράβο στο Χρήστο Λυσία, διότι μας επιβεβαίωσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ για τα ρούχα της Δέσποινας Βανδύ. Αυτό ήταν απίστευτο, παιδιά, τότε, ναι. Το είπε πολύ αβίαστα, δηλαδή είχε αυτόν τον έξυπνο τρόπο, η Νινιού, η άτιμη, που της το πήρε. Expert. Πάντως, μιας και λέμε για τον Αγγελόπουλο που τον γνωρίσαμε μέσα από, από το Survivor, σχολίασε και το κομμάτι της συμμετοχής πολλών ηθοποιών στο Survivor, ακριβώς παιδιά. Πολύ θυμάστε ωραία. Πόσο δίκιο είναι. Λογικά και ρεαλιστικά. Δεν θα πω ανθρώπους. Θυμάστε πολύ καλά τις διαφορετικές θέσεις, απόψεις που λέγανε ότι γιατί να μπει να ηθοποιός, ας πούμε, και να συμμετάσχει σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Γιατί όχι. Και γιατί και ποιος θα πει σε κάποιον το κομμάτι του να. Το θέμα του βιοπορισμού του καθενός είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας, δεν το γνωρίζει κανένα ΣΕΗ, μιας και από το ΣΕΗ είχαν ξεκινήσει κάποιες πολύ αρνητικές γνώμες γι' αυτό. Ο άνθρωπος που θέλει να βιοποριστεί, άμα δεν έχει αντίληψη, φυσικά και θα πάει όπου θέλει. Η αισθητική και η ηθική του καθενός και η ποιότητα του καθενός μπορεί να φανεί σε οποιοδήποτε χώρο, σε οποιοδήποτε στίβο. Και ίσα ίσα θέλουμε ανθρώπους που έχουν παιδεύσει το πνεύμα τους, που είναι ηθοποιοί, που θα παρουσιάσουν μια άλλη πτυχή. Άλλα μηνύματα θα δώσουν. Και μιας και μιλάς για μηνύματα, τα μηνύματα στα οποία αναφέρεται, γιατί νιώθω με βάρος, παίρνω υπόψη μου την ευθύνη αυτή του ρόλου που έρχομαι να δείξω στο κοινό. Ήθελα να είμαι πολύ σωστή σε αυτά τα στοιχεία, λέει, γιατί πρεσβεύομαι, συγγνώμη, την queer κοινότητα της κοινωνίας. Βέβαια. Μιλάμε για πράγματα τα οποία μπορεί να τα περνάμε έτσι, αλλά καταλαβαίνουμε ακόμα και τον τρόπο που μέσα σε μια παράσταση κάποιος και θα τον αγγίξει αφενός, αλλά και αφετέρου μπορεί, όπως είπες και εσύ, να αποχωρήσει
να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Εκεί προβληματίζομαι εγώ. Όταν επιλέγεις να πας σε μια παράσταση, βλέπεις κάποια μηνύματα, βλέπεις κάποιες εικόνες. Και δεν είσαι έτοιμος ή σου κλωτσάει αυτό το οποίο βλέπεις. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν έχει κορεστεί το μάτι μας είτε από Hollywood είτε από τις ειδήσεις σε σπλάτερ, σε βία, σε κακοποίηση, είτε λεκτική είτε σωματική. Μία πράξη έρωτος. Ναι, ένα φιλί σε σοκάρει και δεν σε σοκάρει η βία. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Δυστυχώς αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει εδώ μαζί στην εκπομπή, ότι σε κάποια πράγματα δυστυχώς η κοινωνία δεν έχει απελευθερωθεί, αποδεχθεί τόσο όσο νομίζουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι βγαίνουν δημόσια και μιλάνε για αυτά τα θέματα, με αποτέλεσμα να νομίζουμε ότι όλα βαίνουν καλώς, όλα έχουν προχωρήσει. Σε μερικά πράγματα δεν έχει προχωρήσει, πω, δεν κάτι. Έχει απελευθερωθεί. Είναι όμως ένα βήμα, να το πω μπροστά, όταν σαφέστατα. Άνθρωποι που μπορεί να μην, ρε παιδί μου, αποδέχονται κάποια πράγματα, κάνουν ένα βήμα μπροστά, έστω να δούνε, να γνωρίσουν με κάποιο τρόπο. Είναι κατάκτηση, υπάρχουν πολλές κατακτήσεις. Το γεγονός ότι μπορεί να γνωρίζεις και να μην το αποδέχεσαι, όχι, τουλάχιστον έχεις μία άποψη, δηλαδή βλέπεις. Καταλαβαίνει κάποτε. Και εξοικειώνεται και όλες και το μάτι, ας πούμε, και μπάσκετ. Κάποτε αυτή η παράσταση θα έχει απαγορευτεί. Τώρα. Και να πούμε τι ωραία πλάνα, τι τείχος λουλουδάτος. Και ρωτούσα πού είναι. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά θα το πω. Ρωτούσα πού είναι αυτός ο μαγικός χώρος, πόσο πολύ θα ήθελα να κάτσω αυτή την πολυθρόνα. Πεταλουδένιος. Μέσα στα λουλούδια, ας πούμε, και με κοιτάζει ο Χάρης. Έλα, Χάρη, βγαίνει τώρα. Ντράπηκε το στόμα μου. Ρώτησε, ντράπηκε το στόμα μου. Έχει έρθει στο Butterfly και κάθε συνήθω στον μπροστά. Κήπο. Δεν είχε πάει ποτέ στον πίσω κήπο, γι' αυτό δεν θυμάται. Τώρα που είδες τον πίσω κήπο, θα πας. Πήγα και εγώ για μια συνέντευξη. Είναι το ωραίότερο φόντο που μπορείς να έχεις για να κάνεις. Στο βάθος κήπος. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ και τον κήπο και τον Χάρη. Και βεβαίως την Κατερίνα την Ινιού με την Ελεονόρα την Αντωνιάδου που είχαν μια πολύ ωραία συζήτηση.